Κύριε Υπουργέ, η σημερινή επίκαιρη στην πραγματικότητα αποτελεί συνέχεια της επίκαιρης επερώτησης του κόμματός μας που συζητήθηκε αμέσως πριν, γιατί ακριβώς αυτές οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στα κέντρα υγείας, όπως και σε όλες τις δημόσιες δομές, είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής της εμπορευματοποίησης και, που οδηγεί στις περικοπές των κρατικών δαπανών και στην τραγική υποστελέχωση και τις ελλείψεις. Εξάλλου, επειδή παρακολουθούν και τα παιδιά, και το κέντρο υγείας της Άντισσας βρίσκεται σε πολύ χειρότερη κατάσταση από το κέντρο υγείας Πολυχνήτου που απασχολεί σήμερα την σημερινή επίκαιρη. Εκεί με το χειρότερο τρόπο το προηγούμενο διάστημα αναδείχθηκε για ακόμα μια φορά το πρόβλημα με τις εγκληματικές ελλείψεις που υπάρχουν στην πρωτοβάθμια υγεία σε όλο το νησί της Λέσβου, όταν ένα νεκρό βρέφος χρειάστηκε να μεταφερθεί με ιδιωτικό γεωταχή, διότι δεν υπήρχε βάρδια στο κέντρο υγείας για το ασθενοφόρο και θα έπρεπε εναλλακτικά να έρθει ασθενοφόρο από τη Μυτιλίνη, δηλαδή από μια απόσταση 40 χιλιόμετρων. 40 λεπτών, συγγνώμη. Επιβεβαιώθηκε έτσι για ακόμα μια φορά η αναγκαιότητα πλήρης στελέχωσης με οδηγούς και διασώστες στα ασθενοφόρα, ώστε να μπορούν να καλύπτονται με επάρκεια και ασφάλεια όλες οι βάρδιες, γιατί βέβαια οι 5 συνολικά οδηγοί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας, από τους οποίους μόνο ένας είναι μόνιμος, δεν υπαρκούν για την 24ωρη κάλυψη των βαρδιών, με αποτέλεσμα σταθερά να μένουν ακάλυπτες βάρδιες με πολύ σοβαρούς κινδύνους για τους κατοίκους της περιοχής. Βέβαια και επίσης συνεχίζει το πρόβλημα να μην υπάρχουν διασώστες μέσα στα ασθενοφόρα. Οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι κάτοικοι της περιοχής είναι τεράστιοι. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το Κέντρο Υγείας Πολυχνήτου εξυπηρετεί τα 5 χωριά της Δημοτικής Ενότητας μιας περιοχής άνω των 4.500 κατοίκων που σχεδόν διπλασιάζονται το καλοκαίρι. Μάλιστα, ενώ είναι μια περιοχή όπου λειτουργούν σχολεία, νηπιαγωγεία, μέχρι γυμνάσιο λύκειο, υπάρχουν αντίστοιχες αθλητικές δραστηριότητες, μεταξύ των πολλών ειδικοτήτων που λείπουν από το κέντρο υγείας, είναι και αυτή του παιδιάτρου, μια θέση που παραμένει κενή εδώ και 4 χρόνια και μπαλώνεται με επίσκεψη μία φορά το μήνα από το κοντινό κέντρο υγείας του Πλωμαρίου. Αντίστοιχα, μια φορά το μήνα επισκέπτεται το κέντρο υγείας γυναικολόγος και ορθοπαιδικός. Σοβαρές ελλείψεις υπάρχουν και στους παθολόγους, αφού με το υπάρχον προσωπικό δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως και με ασφάλεια οι βάρδιες, ενώ παραμένουν και σε αχρησία τα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα που υπάρχουν στο κέντρο υγείας, γιατί δεν υπάρχει ακτινολόγος ή ακτινοδιαγνώστης και αντίστοιχα υποστελεχωμένο είναι και το μικροβιολογικό. Φυσικά και είναι γνωστό ότι τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα διαχρονικών πολιτικών και προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν είναι καινούργια εξάλλου τα φαινόμενα αυτά στην περιοχή. Όμως δεν μπορούμε να συμβιβαζόμαστε με αυτά, διότι θέτεται σοβαρά σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή και στην πραγματικότητα εκεί που προλαβαίνουν αναγκάζει το λαό να απευθύνεται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις του χώρου της υγείας που θησαυρίζουν. Και βέβαια πληρώνοντας αδρά. Σας ρωτάμε λοιπόν τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε προκειμένου να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας Πολυχνήτου πλήρως με μόνιμους οδηγούς ασθενοφόρων ώστε να καλύπτονται με επάρκεια όλες οι βάρδιες και να προσληφθούν διασώστες για την άμεση συνδρομή στα έκτακτα περιστατικά και να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας με όλο το αναγκαίο, μόνιμο, πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων και να μονιμοποιηθούν χωρίς όρο όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που εργάζεται με διάφορες ελαστικές σχέσεις εργασίας και που είναι η πλειοψηφία των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας και όχι μόνιμοι. Ευχαριστώ. Κυρία Κομινάκα, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το τελευταίο που είπατε, γιατί το έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές. Το επικουρικό προσωπικό, το οποίο υπηρετεί αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ακολουθούμε ακριβώς τη διαδικασία που ορίζει το Σύνταγμα, προκειμένου να μπορέσει να γίνει μόνιμο προσωπικό, που σημαίνει ότι έχει λάβει αυξημένη μοριοδότηση ακριβώς γιατί τεκμηριώνεται αυτή η αυξημένη προϋπηρεσία λόγω του ότι υπηρέτησε σε συνθήκες COVID και έχει αυξημένη εμπειρία και παράλληλα βγαίνουν αντίστοιχα θέσεις με προκήρυξη. Είναι η μοναδική διαδικασία καθώς δεν προβλέπεται από το Σύνταγμά μας καμία άλλη διαδικασία μετατροπής των θέσεων εργασίας από ορίστου σε μόνιμες θέσεις, από ορισμένου χρόνου σε μόνιμες θέσεις. Αντιθέτως, αυτή είναι η διαδικασία που διασφαλίζει όλους όσους υπηρετούν ως επικουρικό προσωπικό.
Η στελέχωση του Κέντρου Υγείας Πολυχνήτου αποτελείται από έναν γιατρό παθολογίας, δύο γιατρούς γενικής ιατρικής, έναν επικουρικό οδοντιατρικής, δύο γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, αγροτικούς γιατρούς σε συνδυασμό και με το περιφερειακό ιατρή, άλλοι δύο γιατροί, μία μευτική, τρεις νοσηλευτικής ΤΕΕ και ένας ΔΕΛΤΑ Ε, δύο ΤΕΕ επισκεπτών υγείας, ένας υπάλληλος παρασκευαστών, δύο υπάλληλοι οδηγοί, ένα βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, δύο διοικητικοί υπάλληλοι και επιπλέον υπάλληλος επιμελητών μευτικής νοσηλευτικής επικουρική πια, τρεις οδηγών, τέσσερα καθαριότητας, ένας διοικητικού, άλλος ένας διοικητικού καθαριότητας παρασκευαστή και μέσω ΑΕΔ μία παρασκευάστρια, δύο νοσηλευτικής και ένα ακόμα προσωπικό καθαριότητας. Τα λέω αυτά για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει εγκατάλειψη στο κέντρο υγείας. Αυτό δεν δείχνει ένα κέντρο υγείας το οποίο δεν έχει δείξει ενδιαφέρον η πολιτεία. Τι πρέπει όμως να γίνει για να καλυφθούν αυτά τα οποία έχετε αναφέρει? Με βάση πρώτα απ' όλα τον προγραμματισμό των γιατρών που έχουμε του ΕΣΥ αλλά και τους 910 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων που ήδη έχει αποσταλεί στο ΑΣΕΠ προκειμένου να βγει η προκήρυξη, έχει προβληφθεί για την κάλυψη των θέσεων προσωπικού τρεις θέσεις, δύο πληρωμάτων ασθενοφόρων, αυτά τα οποία αναφέρεται, και μία θέση για προσωπικό καθαριότητας. Τον Οκτώβριο του 2022 ενεκρίθη μάλιστα και μία επιπλέον θέση ΔΕΕ οδηγό, ενώ ήδη έχουν προσληφθεί ως επικουρικό από το 2021 ένας ΔΕΕ οδηγών και ένα ΤΑΦΕ μευτικής. Και προκειμένου να μπορέσει το Κέντρο Υγείας να λειτουργεί και να εξυπηρετεί τους πολίτες χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, από τον Ιανουάριο μετακινήθηκαν δύο γιατροί γενικής ιατρικής από 4 μέρες ο καθένας, ένας παθολόγος 2 ημέρες και ένας παιδίατρος 1 ημέρα. Σε αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση η βούλησή μας είναι να υπάρξει και η στελέχωση στο κέντρο. Αντιστοίχως, ειδικά επειδή αναφέρεστε και στο νησί, έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες για το Μανταμάδο, για το Κέντρο Υγείας Μανταμάδο, το οποίο είναι από τα πρώτα που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και η ολιοποίησή του θα είναι ιδιαιτέρως πολύ γρήγορα. Και εδώ πέρα, με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν, βγάζουμε και τις προκηρύξεις για τις συγκεκριμένες θέσεις, αλλά και με μετακινήσεις, οι οποίες, όπως σας είπα, προσπαθούμε να έχει την καλύτερη δυνατή λειτουργία το Κέντρο Υγείας. Κύριε Υπουργέ, για το αν νιώθουν ή δεν νιώθουν ασφάλεια οι κάτοικοι της περιοχής του Πολυχνήτου, θα σας καταθέσω στα πρακτικά ένα ψήφισμά τους μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό, με υπογραφές πάνω από 1.400 κατοίκων της περιοχής που αυξάνονται, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στην περιοχή, γιατί δεν μπορεί, όταν μιλάμε για την ασφάλεια, για ζητήματα υγείας, να περιμένουν πότε θα προκηρυχθούν, θα καλυφθούν κλπ. Οι θέσεις. Γιατί λέμε τώρα, λέτε ότι περιγράψατε με αριθμούς την κατάσταση στους οδηγούς των ΕΚΑΒ, των ασθενοφόρων. Από αυτούς τους οδηγούς των ασθενοφόρων, λοιπόν, ο ένας είναι μόνιμος και ένας με μεταφορά. Οι άλλοι τρεις είναι επικουρικοί. Και σε όλο αυτό το διάστημα που ήδη δεν μπορούν να βγουν οι βάρδιες για την 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας, έχουν συσσωρευτεί άδειες 2 ετών που δεν έχουν δοθεί στους οδηγούς των ασθενοφόρων. Και βέβαια, επειδή ακριβώς μιλάμε για συμβάσεις που έχουν ημερομηνία λήξης, οι άδειες αυτές είναι υποχρεωτικό να δοθούν. Άρα, σε όλο αυτό το διάστημα θα υπάρξουν πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα που θα είναι κενά. Και βέβαια, σωστά λέτε ότι είναι συνταγματική απαγόρευση η μονιμοποίηση των συμβασιούχων και γι' αυτό το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που στη συνταγματική αναθεώρηση ζήτησε να αρθεί αυτή η απαγόρευση, γιατί για τέτοια ζητήματα, για τέτοιες ανάγκες που αφορούν όλους τους τομείς του δημοσίου, αλλά πολύ περισσότερο τους τομείς της υγείας, δεν μπορεί να μιλάμε για ορισμένου χρόνου απασχόληση, όταν οι ανάγκες είναι μόνιμες και συνεχώς διωγγούμενες και δεν περιορίζονται. Και ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν είναι πρώτη φορά που βιώνουν ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό. Αν δεν κάνω λάθος, 1 ή 2 χρόνια, νομίζω σε 1 χρόνο πριν, ασθενής με καρδιοπαθείς μεταφέρθηκε σε καρότσα αγροτικού επειδή και πάλι δεν υπήρχε ασθενοφόρο στην περιοχή. Μιλάμε για μια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση
τουλάχιστον 40 λεπτών από το νοσοκομείο της Μυτιλίνης και δυστυχώς δεν είναι τα μοναδικά αυτά τα περιστατικά. Γιατί και άλλα κέντρα υγείας από μακρισμένων περιοχών, όπως είναι για παράδειγμα το κέντρο υγείας της Άντισσας, έχουν αντίστοιχες ελλείψεις και αν χρειαστεί να φεύγει ασθενοφόρο από άλλα σημεία του νησιού, δημιουργούνται ταυτόχρονα κενά. Άρα δεν μπορούμε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση των μπαλωμάτων, της μεταφοράς απαραίτητων ειδικοτήτων από το ένα κέντρο υγείας στο άλλο, διότι με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουν, ανοίγουν μια τρύπα στο διπλανό κέντρο υγείας. Και επειδή αναφερθήκατε και στο ζήτημα του παιδιάτρου, το θεωρείτε ικανοποίηση της ανάγκης, της περίθαλψης όλου αυτού του παιδικού πληθυσμού που υπάρχει στην περιοχή με η επίσκεψη μία φορά το μήνα του παιδιάτρου στο κέντρο υγείας? Να σας πω, επειδή έτυχα μπροστά σε περιστατικό, μπροστά σε αυτές τις κινητοποίησεις, είχα βρεθεί στο κέντρο υγείας την ημέρα που ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψη του παιδιάτρου από το κέντρο υγείας Πλωμαρίου, όπου κάνανε ουρά κυριολεκτικά οι γονείς με τα παιδιά τους. Για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν κατέστη δυνατόν να γίνει εκείνη τη μέρα να παραμείνει ο παιδίατρος στο κέντρο υγείας και τους παρέπεμψαν στον επόμενο μήνα, σε μια περίοδο με έξαρση των ιώσεων, άρα που τους παρέπεμψαν να απευθυνθούν οι γονείς στους ιδιώτες παιδιάτρους της πόλης, γιατί δεν θα μπορούσαν με άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα της ανάγκης τους. Άρα δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η εγκληματική πολιτική εγκατάλειψης στην πραγματικότητα των νησιών, των απομακρυσμένων περιοχών στα θέματα της δημόσιας υγείας. Και όσον αφορά το κέντρο υγείας, το περιφερειακό ιατρείο του Μανταμάδου, ξέρετε, προεκλογικά τέτοιου είδους μακέτες είναι δεύτερη φορά τουλάχιστον στην προεκλογική θητεία που μιλάνε για στελέχωση του ιατρείου και ακόμα παραμένουν ντουβάρια. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητάμε με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα να απαντήσετε πώς θα αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που υπάρχουν σε αυτούς τους πολύ ευαίσθητους τομείς στο κέντρο υγείας Πολυχνήτου, και βέβαια αν αυτά δεν αντιμετωπιστούν και δεν αντιμετωπιστούν συνολικά, θα συνεχίζει να υπάρχει δυσκολία και αν θέλετε και στο να καλύπτονται τα κενά, και θα συνεχίζεται την εγκληματική πολιτική να τραβάτε, να καλύπτετε μια τρύπα ανοίγοντας πολύ μεγαλύτερες στις διπλανές δομές υγείας. Πρώτα απ' όλα, σας είπα και τις θέσεις οι οποίες είναι στον προγραμματισμό μας, είναι θέσεις του 2022 που θα βγουν και αφορούν το συγκεκριμένο κέντρο υγείας, καθώς επίσης και ότι τα όποια κενά πώς καλύπτονται χωρίς να δημιουργούν κανένα πρόβλημα σε άλλες δομές και να εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους κατοίκους που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο κέντρο υγείας. Και από εκεί και πέρα, επειδή μπήκατε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ως προς την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ναι, και εδώ πέρα προφανέστατα έχουμε μια τεράστια ιδεολογική διαφορά στο πώς μπορούν να καλυφθούν και αυτά τα κενά. Είπατε πάρα πολύ εύληπτα ότι αν κάποιος δεν εξυπηρετείται τελικά, αναγκάζεται να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Πολλές λοιπόν από τις θέσεις αυτές θα καλυφθούν με τις θέσεις μερικής απασχόλησης που ορίζει το τελευταίο νομοσχέδιο, όπου δίνεται η δυνατότητα με έναν οργανωμένο τρόπο ιδιώτες που θέλουν να συμβάλλουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στα κέντρα υγείας να μπορούν να μπουν με σχέσεις μερικής απασχόλησης. Οπότε πιστέψτε με τότε, σε αυτές τις προκηρύξεις θα βρεθούν και θα καλυφθούν οι θέσεις, γιατί ακριβώς υπάρχουν ιδιώτες έξω. Και γενικότερα εμείς πιστεύουμε ότι προκειμένου να παραμείνουν οι συγκεκριμένοι γιατροί στα κέντρα υγείας στα νοσοκομεία μας, πέρα από την αύξηση η οποία υπήρξε και ειδικά για όσους είναι προσωπικούς γιατρούς, δηλαδή οι τρεις οι συγκεκριμένοι που μπορεί να είναι προσωπικοί γιατροί έχουν σχεδόν αύξηση 50%, γιατί παίρνουν 800 ευρώ το μήνα για να είναι προσωπικοί γιατροί χωρίς να αλλάζει το ωράριο εργασίας τους. Αντίστοιχα με αυτά τα κίνητρα, και πρέπει να βρίσκουμε κίνητρα προκειμένου να θέλουν οι γιατροί να είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για τους οδηγούς υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες βγαίνουν να καλυφθούν ως μόνιμες. Οι θέσεις των επικουρικών έχουν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά μέχρι την κάλυψη των μόνιμων θέσεων να μπορούν να καλύπτονται από επικουρικούς. Το ότι δεν ψηφίσατε το Σύνταγμα δεν σημαίνει ότι μπορείτε να ζητάτε από την κυβέρνηση να παραβιάσει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα ορίζει με έναν ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν μπορεί να γίνει αυτομάτως μονιμοποίηση. Και να σας πω και κάτι.
Και αυτό έχει και μια ασφαλιστική δικλίδα, γιατί είναι άλλα τα κριτήρια που μπαίνει κάποιος ως επικουρικός, άλλα η αξιολόγηση που γίνεται κάποιος μόνιμος. Τι κάναμε εμείς λοιπόν, και είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που το κάνουμε, ακριβώς για να εκτιμήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή στα κέντρα μας υγείας την περίοδο της πανδημίας, τους δίνουμε δικαιολογημένα αυξημένη μοριοδότηση, γιατί έχουν αποκτήσει μια εμπειρία μεγαλύτερη, ακριβώς γιατί ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και βγαίνουν οι αντίστοιχες προκηρύξεις. Ήδη έχουν βγει για τους 4.000 νοσηλευτές και βγαίνουν και για το 910, έχει αποσταλεί για να βγει η προκήρυξη του υπόλοιπου προσωπικού. Και εκεί πέρα προφανώς αυτοί που ήταν με σχέσεις, με επικουρική σχέση, θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις αυξημένες αυτές μοριοδοτήσεις που έχουν, τις δικαιολογημένες, προκειμένου να λάβουν τις μόνιμες θέσεις. Και με αυτόν τον τρόπο, σε ένα συνολικό σχεδιασμό που κάνουμε, βλέπουμε που έχουμε ανάγκη. Το μανταμάδο, με συγχωρείτε, είναι η περίπτωση που αυτή τη στιγμή έχει ενταχθεί και δεν έχει ενταχθεί θεωρητικά. Έχει γίνει και η μελέτη και πλέον είναι στα πρώτα κέντρα υγείας τα οποία βγαίνουν, και αυτό δείχνει ότι ακριβώς θέλουμε να ενισχύσουμε και με πόρους και με ανθρώπους τα κέντρα μας υγεία, καθώς βασική σμοχλός της πολιτικής μας είναι η μεταφορά από τα νοσοκομεία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν και ο μεγάλος ασθενής στη χώρα μας, πράγμα που σε μεγάλο βαθμό δείχνει και η συσσόρευση που υπάρχει του κόσμου στα επίγοντα περιστατικά των νοσοκομείων.